Πολλή δουλειά περιμένει το νέο διοικητή του νοσοκομείου Ζακύνθου, αφού παρέμενε επί μακρό ακέφαλο. Όσο για τα προβλήματα, έχει ήδη ξεκινήσει ενημέρωση με υπηρεσιακούς παράγοντες, από τις οποίες σχημάτισε μια πρώτη εικόνα. Η εικόνα, όπως σας είπα, είναι καλή καταρχήν. Από ό,τι είδα, υπάρχει θέληση και όρεξη από το προσωπικό και το σύστημα υγείας, από ό,τι ξέρετε και γνωρίζετε εσείς καλύτερα από μένα, κυρίως βασίζεται σε αυτούς τους ανθρώπους που εργάζονται εδώ μέσα στο νοσοκομείο. Και οι γιατροί μας και οι νοσηλευτές και το διοικητικό προσωπικό κάνουν μεγάλες προσπάθειες να στηρίξουν αυτό το σύστημα υγείας. Καταρχήν, έχω άρεστη συνεργασία με τους όλους τους εργαζόμενους. Είμαι ακόμα στο στάδιο της ενημέρωσης και πιστεύω ότι θα έχουμε καλύτερες εξελίξεις για το νοσοκομείο Ζακύνθου. Σε ό,τι αφορά και διοικητά το θέμα του προϋπολογισμού και των χρημάτων. Ναι, εκεί ήθελα να σας πω, υπάρχει εκεί μια υστέρηση. Στο εξής, έχουμε μεταφορά του νοσοκομείου στο νέο νοσοκομείο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι λίγο δύσκολο και με τις συνθήκες που επικρατούν αυτή τη στιγμή, τις οικονομικές, να πιστεί το Υπουργείο ότι πρέπει να γίνει μια αύξηση των κονδυλίων. Υπήρξε μια επιδότηση του νοσοκομείου κατά 600.000 πριν έρθω εγώ, αλλά διεκδικούμε ακόμα άλλα 500.000. Αυτό είναι ένα ποσό το οποίο ό,τι πάρουμε θα είναι καλό για το νοσοκομείο, διότι ορισμένοι κωδικοί παρουσιάζουν στέρηση και θέλουν ενίσχυση κωδικοί. Να μην έχουμε προβλήματα στη χειμερινή περίοδο, δηλαδή πετρέλαιο, οξυγόνο, σας λέω, εκεί που αυτή τη στιγμή είναι επίγοντα να επίγουσε κατάσταση να η κωδική αυτή να βρούμε χρήματα για αυτούς τους κωδικούς. Αγκάθι παραμένει για τον ίδιο το θέμα της επιχορήγησης αλλά και η αποδυνάμωση του νοσηλευτικού ιδρύματος της Ζακύνθου που έχει κόστος στην καθημερινότητα των πολιτών. Θετικό ωστόσο είναι το γεγονός της ενίσχυσης του νοσοκομείου με 6 νέους γιατρούς. Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι προσελήφθησαν 6 νέοι γιατροί στο νοσοκομείο. Νομίζω ότι είναι μια καλή είδηση και για το νοσοκομείο αλλά και περισσότερο για τους πολίτες, για τους οποίους απευθύνεται και για τους οποίους εργαζόμαστε. Όλοι εδώ κάνουμε προσπάθεια και εμείς και το Υπουργείο για τα θέματα υγείας των πολιτών αυτού του νησιού και όχι μόνο και των επισκεπτών. Όπως σας είπα λοιπόν, 6 νέοι γιατροί θα στελεχώσουν μέσα σε ένα μήνα το νοσοκομείο μας. Αυτή είναι η πρώτη ευχάριστη. Είναι από ειδικότητες και διοικητά που λείπαν από το νοσοκομείο. Ναι, είχαν κάνει, ήταν έτοιμο το νοσοκομείο. Βέβαια, από ό,τι πληροφορήθηκα, θα επιθυμούσαμε μέσα σε αυτές τις ειδικότητες να υπάρχει και η ειδικότητα της καρδιολογίας. Από ό,τι είδα, τις ειδικότητες καρδιολογία δεν υπάρχει μέσα. Θα φροντίσουμε λοιπόν, θα διεκδικήσουμε και αυτή τη θέση στο μέλλον. Όπως σας είπα, ειδικότητες, μάλλον όπως με ρωτήσατε, ειδικότητες οι οποίες εγκρίθησαν και θα έρθουν στο νοσοκομείο μας είναι ένας οφθαλμίατρος, αιματολόγος, ορθοπαιδικός, με φτήρας, παθολόγος και ορυλά. Αυτές οι ειδικότητες. Και ήρθε και μια επικουρικός στην αιμοδοσία. Αυτά είναι τα ευχάριστα νέα από το νοσοκομείο μας.